Μέμος Μπεχνής μαζί μας. Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Κυρία, όπως είστε. Πόσο αδυνάτησες. Αδυνάτησα, ε. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταλαιπωρήθηκες από μία ίωση, όμως, μου είπες, δυστυχώς, έτσι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Πέσαμε... Θα μας τα πεις εδώ. Όλοι. Γνωρίζεστε. Γεια, τα γόρια μου, πώς είστε. Χαίρετε, χαίρετε, καλή σύνη. Κυρία μου. Καιρό είχα να σε δω. Πολύ καιρό. Ναι, εσύ. Από χθες το βράδυ. Τι κάνετε, τι ωραία παρέα που είστε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Είσαι πόσο καιρό εδώ? Είμαι ήδη 2 μήνες και θα είμαι για άλλους 2 μήνες για τις ανάγκες της παράστασης Γλυκόπουλη της Νιώτης, του Tennessee Williams. Περνάτε καταπληκτικά εκεί, περνάμε και ο Ιάκωβος. Καταπληκτικά, yeah. Να σας τα λέει εδώ και ο Ιάκωβος που είναι μαζί μας στην παράσταση. Πολλές ώρες πρόβα. Έχουμε πεθάνει στην πρόβα καταπληκτικά. Είμαι πολύ κουρασμένος από τις πρόβες, αλλά πάρα πολύ ευτυχισμένος, γιατί εντάξει, τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Γιατί είχα την ευκαιρία, μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, το θεωρώ ευλογία να παίξω έναν από τους πιο απαιτητικούς και όμορφους ρόλους, ναι, του θεατρικού ρεπερτορίου. Ναι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια και στον Βασίλη τον Νικολαίδη, που είναι η τρίτη φορά που δουλεύω μαζί του, και στον Γιάννη τον Βούρο, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, για αυτή την ευκαιρία που πραγματικά είναι σπάνιο να δίνεται σε ηθοποιούς. Γιατί το λες έτσι, ότι είναι ευκαιρία αυτή? Είναι ευκαιρία, τι είναι αυτό που βιώνεις, ας πούμε, τώρα που δεν το έχεις ξαναζήσει στο παρελθόν? Βασικά είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει μέχρι στιγμής. Είναι ένας ρόλος αυτός του Chance Wayne στο Γλυκόπουλη της Νιώτης. Δύσκολος γιατί είναι μια τεράστια παλέτα συναισθημάτων που πρέπει να βιώσει και να βγάλει προς τα έξω αυτός ο ρόλος. Είναι ένας άνθρωπος κατεστραμμένος. Πραγματεύεται το χρόνο ο Tennessee Williams βασικά σε αυτό το θεατρικό. Είναι ένας άνθρωπος φιλόδοξος, ματαιόδοξος, βασισμένος μόνο στην εξωτερική του εμφάνιση, μην έχοντας δουλέψει το μέσα του για να μπορεί, όταν αυτή η εξωτερική εμφάνιση φύγει, να συνεχίσει τη ζωή του με κάτι άλλο, χωρίς κανένα ταλέντο, έχοντας καταντήσει να είναι ένας εγκολό συνοδός πλούσιων κυριών. Και είναι στην ουσία η σύγκρουση 2 κόσμων, του δικού του και της Αλεξάνδρας Ντελάγκο, που είναι κάτι παρεμφερές, μια ξεπεσμένη στάρ που κι αυτή έχει μεγάλο πρόβλημα με τον χρόνο, γιατί κι αυτή νιώθει ότι έχει περάσει κατά πολύ περάσει ο χρόνος πάνω ακριβώς της. Και αρχίζει και μεγαλώνει και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, όπως και αυτό το παιδί που είναι πιο μικρός βέβαια από αυτήν, αλλά και αυτός έχει αρχίσει να μεγαλώνει και βλέπει ότι τα σημάδια δεν κάνει του χρόνου είναι έντονα. Ακριβώς, δεν έχει κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, που και αυτός θα ήθελε να είναι ένας μεγάλος στάρ, ξέρω εγώ, στο Hollywood κτλ. Και συναντιούνται αυτοί οι 2 κόσμοι και είναι η καταστροφή. Εσύ πραγματικά. Λοιπόν αυτό πώς το βιώνεις? Εγώ το βιώνω δουλεύοντας όσο περισσότερο μπορώ και μόνος μου βέβαια, διαβάζοντας, μελετώντας, προβάροντας, αλλά και στην πρόβα με τον Βασίλη, που το θεωρώ μεγάλο δάσκαλο και γνώστη του θεάτρου, με πολύ κόπο, πολύ αγωνία, καθόλου άγχος. Έχω μάθει να μην αγχώνομαι στη ζωή μου για τίποτα, όσο μπορώ το καταφέρνω. Καθόλου. Προτιμώ αυτό να το μετουσιώνω σε αγωνία και δηλαδή σε δημιουργική... Δηλαδή στις πρεμιέρες δεν έχεις άγχος? Άγχος, αγωνία έχω. Αγωνία. Το νιώθω το σφιξιματάκι στο στομάχι, δεν το συζητώ. Ναι. Πάντα. Και αν ήταν, θα ήμουν ανέστητο. Και θα είναι και τόσο κουρασμένος μέχρι τότε. Το άγχος. Που λέει, ναι, ναι, νομίζω στην πρεμιέρα θα μπορέσει. Ναι. Να παίξω το ρόλο αυτό. Να πούμε ότι είναι καταπληκτικός. Επειδή εγώ είμαι στις και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλα τα παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό ο Μέμος, όπως και η Κοραλία, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι πραγματικά κόντρα ρόλος αυτό που κάνεις τώρα. Είναι κόντρα, να σου πω γιατί. Γιατί εγώ δεν έχω. Γιατί δεν είσαι συγκολό. Δηλαδή αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κόντρα, παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω σχέση με τον χρόνο. Δηλαδή δεν έχω αγχωθεί ποτέ που περνάει ο χρόνο. Και τα πόδια που έλεγε αυτά, τι έχει κάνει? Έλα, βρε, εσύ, άκουγε στα μάτια. Για πε. Όχι, όχι, παιδιά, καμιά σχέση. Πλάκα, ξέρει ο μεγάλο πλάκα. Ποτέ δεν έχει κάνει και ποτέ δεν θα κάνει. Δεν έχει ανάγκη να κάνει. Δεν είμαι υπέρ. Δεν ξέρω τώρα αν στα 60 μου κάνω τίποτα, αλλά προ το παρόν. Όχι ότι δεν νιώθω την ανάγκη, αλλά δεν το θεωρώ και απαραίτητο. Εγώ θεωρώ ότι κάθε ρητίδα που αποκτάμε μεγαλώνοντας είναι και ένα εύσημο, δηλαδή είναι και ένα γαλόνι, να σου το πω έτσι. Γιατί μ' αρέσει να περνάει ο χρόνος, μ' αρέσει να οριμάζω, μ' αρέσει να πιθανόν έχω εμπειρίες. Πιθανόν όμως, επειδή είσαι σε προνομιούχα θέση και έχεις καλό DNA προφανώς, γιατί σε άλλη περίπτωση μπορεί και να το σκεφτώσουν. Έχει, τα είμαι 50 και φαίνομαι 30. Οπότε... Όπως είπε και η Μαντόνα, τα 50 είναι τα καινούργια 30. Αυτό δεν έχει άδικο, γιατί
ο Τσάρλς Γουέιν στα 30 του έχει πια μεγαλώσει πολύ. Οι εποχές μας όμως, στη δική μας εποχή, τα 30 και τα 40, είναι αλλιώς από πριν 30-40 χρόνια. Έχουν αλλάξει ηλικίες. Βλέπεις φωτογραφίες ανθρώπων που είναι 30 χρόνια. Παιδάκια. Ναι. Τότε. Α, για τότε λες. Και λες, παιδιά, αυτός είναι κύριος. Ναι. Πώς είναι, είναι σαν πεντάρις. Είναι αλλιώς. Ενώ τώρα τα 30 χρόνια είναι παιδάκια. Εννοείται ότι είναι παιδάκια. Μέμο, τι έχεις κερδίσει και τι έχεις χάσει μεγαλώνοντας? Έχω κερδίσει εμπειρίες, ακόμα θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ ανώριμο, αλλά πιστεύω, κοιτάζοντας πίσω, ότι δεν έχω καμία σχέση με το 25χρονο το παιδί του τότε. Λέω, Παναγία μου, ξέρω πώς ήμουν έτσι, πώς σκεφτόμουν έτσι. Ήταν διαφορετικό, ήταν περίεργο. Τώρα το τι έχω χάσει δεν ξέρω αν χάνεις κάτι. Εγώ νομίζω ότι πάντα μεγαλώντας αποκομίζεις πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι. Την ανεμελιά σου, ίσως. Δεν τη χάνω εγώ την ανεμελιά μου. Προσπαθώ. Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν την παιδικότητά τους. Και τον αυθορμητισμό. Και γίνονται κύριοι ή κυρίες. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει. Χωρίς αυτό να είναι πάλι παιδισμός, βέβαια, εννοείται. Προετοιμασμένος μου. Πού βλέπεις? Τα μπότα. Δεν έχεις τίποτα. Τίποτα δεν έχεις. Ναι. Θα δείξει ότι είναι φυσικό, κατάλαβες. Κοίταξε, δείξαμε φωτογραφίες νωρίτερα που ήσουν μικρούλης. Παιδάκι, μικρούλης, ναι. Δεν απέχεις και πολύ. Δεν άλλαξες. Ορίμασες, βέβαια. Αν μου κάνεις κοντινό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε μετά εμείς οι δύο. Απλά η Θεσσαλονίκη, παιδιά, πρίζει. Δεν ξέρω, είναι το υγρό κλίμα. Είναι ξενυχτάει με τους φίλους του. Είναι η υγρασία και το. Δεν ξενυχτάω, ευτυχώς. Θα ξενυχτήσω όταν αρχίσουν παραστάσεις. Αλλά ξέρεις τι, εδώ, επειδή πρίζομαι εγώ πάντα όταν κοιμάμαι, στη Θεσσαλονίκη δεν φεύγει το πρίξιμο, παιδιά. Κοιμάσαι πολλές ώρες εδώ. Και έκανα 6-7 ώρες, κοιμάμαι, ναι, αρκετά. Α, παραπάνω πρέπει. Πρέπει παραπάνω, ε. Και τις άλλες ώρες τι κάνεις? Άμα κοιμηθώ παραπάνω, παιδιά, θα είμαι σαν τον Κουασιμόδο το πρωί. Θα είμαι στην καθρέφτη και θα κάνω... Μεγάλα γυαλιά ηλίου, λοιπόν. Έτσι, ναι, ναι. Ναι. Τις υπόλοιπες ώρες τι κάνεις, μιας και κοιμάσαι, ας πούμε, 7 ώρες, όπως λες, πρέπει να συμπληρώνεις το 7ωρο. Ξυπνάω, βγάζω το σκυλό μου βόλτα που τον έχω φέρει έχεις? Εδώ, έχω ένα λυκό σκυλό, τον Dexter, ένα μεγάλο έτσι πράγμα. Γερμανικό, πειμενικό. Είναι αλσατικός, το βρήκα στη Ζάκυνθο πριν 2 χρόνια που έκανα διακοπές, τον πήρα, ήταν αδέσποτος, είναι εξαιρετικό πλάσμα. Ναι, γιατί κάποιος άλλος είχε πάρει άλλο σκυλί. Ο φίλος μου, ο Πάνος Σαμαραντίδης, ο σενεριογράφος, ο γνωστός του Άκρους Οικογενειακών, που είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Μένουμε, αυτός μένει στο δεύτερο, εγώ είμαι στον πέμπτο, στην ίδια πολυκατοικία και ερωτεύτηκε τη σκύλα μου, την Κύρα. Ωραία. Την έκλεψε. Και έγινε προξενιό. Την έκλεψε. Την έκλεψε. Την έκλεψε. Την έκλεψε κανονικά. Χωρίς να σε ρωτήσει. Στην αρχή δεν ήθελε. Δείξε λίτρα. Μα δεν ήθελε καθόλου λίτρα. Με το έτσι θέλω. Δεν ήθελε στην αρχή καθόλου τα σκυλιά, δεν τα μπορούσε. Ερχόταν η γυναίκα να καθαρίσει σπίτι, μου λέγει μη φαίνεται το σκυλί γιατί έχει τρίχες και τέτοια. Σιγά σιγά μου λέγει φέρτε μια μέρα, φέρτε δύο μέρες, άστο μου μια εβδομάδα. Τώρα κοιμώνεται αγκαλιά στο κρεβάτι σε πληροφορώ. Και εγώ βρήκα την ευκαιρία να πάρω άλλο ένα σκύλο. Όπου έχει καλή σχέση, είσαι φιλόζο. Παιδιά, τα ζώα είναι ότι ωραιότερο νομίζω υπάρχει στη ζωή μα. Η αγάπη που σου δίνω είναι κάτι το συγκλονιστικό και δεν σας κρύβω ότι προσπαθώ και αρχίζω και σχένομαι σιγά σιγά το κρέας. Υπάρχει ανιδιοτελή αγάπη με το ζώο. Ναι, υπάρχει. Ναι. Βεβαίως, η αγάπη που σου δίνει είναι απίστευτη. Εγώ νομίζω ο έρωτας μπορώ... είναι το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη αγάπη μπορείς να πάρεις πάντως. Είναι και ο έρωτας που έχεις και σου έχουν τα ζώα. Και δεν μπορώ ο τρόπος που τα σκοτώνω. Με τρελαίνω. Μου γυρίζει το μάτι, γίνεται άσπρο. Οπότε ναι, τα αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα. Και... Σου έχει συμβεί δηλαδή περιστατικό? Κοίτα, ο σκύλος μου είχε φάει ξύλο. Το μάτι, μπροστά σου. Και μπροστά μου είχε φάει ξύλο, αλλά και όταν πήγαινα να του κάνω παιχνίδια και του ορμούσα έτσι με δύναμη για να παίξουμε, αυτός έκανε. Φοβόταν. Και αυτό μου δίνει να καταλάβω ότι έχει φάει ξύλο. Τώρα αυτός ορμάει πια. Το ξύλο του για να παίξει. Τρώω ξύλο που κάνω. Δεν φαντάζεσαι πόσο βασανίζονται εισαγωγικών τα ζώα, γιατί τα ζουλάω, του τραβώ τα αυτιά, του τραβώ τι μύτε. Μέχρι πόνου δηλαδή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τα αγαπώ πολύ. Ναι, σου έχει συμβεί δηλαδή περιστατικό που βγήκε εκτό ορίων, α πούμε, αντέδρασε. Βεβαίω. Επιτέθηκε. Πήγα να σταματήσω μια μέρα σε μια ταβέρνα και έβλεπα να κλωτσάει ένα σκυλί, σερβιτόρο. Αδέσποτο. Αδέσποτο. Και έγινε έξω βέβαια, έγινε χαμό. Και πήρα τη μηχανή όπως ήμουν και έφυγα από την ταβέρνα. Δεν έφαγα για αυτόν τον λόγο εκεί. Γιατί ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που χτυπάνε τα ζώα πραγματικά. Εντάξει, και εσύ θα του δώσει μια σφαλιάρα ή μια στον ποπό, ας πούμε, ναι, όταν κάνει αυτό. Κάτι. Άλλο. Αλλά αυτό το να κλωτσάνε και να βασανίζουν τα ζώα. Ναι, το δεν θεωρώ. Υπάρχει. Δεν ξέρω. Μπορώ δεν... να δείρω με αυτό. Πάρα πολύ παράλογο. Και γενικά είσαι οξύθυμος εσύ, σαν άνθρωπος. Ήμουν πολύ περισσότερο παλιά. Προσπαθώ να το μετριάσω αυτό. Να κάτι που έχασες, μεγαλώνοντας. Είναι καλό όμως το χάσα αυτό. Ναι, είμαι νευρικός άνθρωπος σαν άνθρωπος. Α, μωρέ, αγγελάκι είναι, αφού τον έχω στις πρόβες τώρα. Τι είναι αυτά. Ναι. Πόσο παλιά δηλαδή. Παλιά, όταν ήμουν μικρός. 30.
Λέει 50 τι είναι. Πριν δύο χρόνια. Τώρα, επειδή ο ρόλος 29 χρονών είναι μια στιγμή. Παλιά τα μου γύρισε το μάτι, μπορούσα και να μιλήσω πάρα πολύ άσχημα, να βρίσω, να προσβάλλω κάποιον άνθρωπο. Πώς μπορείς να το κατευνάσεις αυτό? Με διαλογισμό, με διαβάζοντα. Όντως κάνεις διαλογισμό, Όχι πολύ, αλλά προσπαθώ. Διαβάζω έτσι αρκετά για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το καταφέρνεις. Διαβάζεις τι για διαλογισμό? Διαβάζω πάρα πολύ μεταφυσικά πράγματα. Για και... πες μας, για μοιράσου μαζί μας πράγματα. Έχω πάει, ας πούμε, στο παρελθόν έχεις πει ότι έχεις δεχτεί... Ναι. Έχεις κάνει, ας πούμε, έχεις ζήσει κάτι αστρικό? Έχω ζήσει κάτι αστρικό, έχω βγει από το σώμα μου. Έχει... Αυτό τώρα υπόθηκε και πρόσφατα και χλεβάστηκε και λίγο το σώμα. Ναι, εσύ βγήκανε και είπανε τώρα. Δηλαδή, πιστεύεις στα φαντάσματα, ας πούμε? Πιστεύω στα φαντάσματα. Τώρα, πες. Πιστεύω πάρα πολύ σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δει το μάτι μας. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πράγματα, μην τρελαθούμε, ας πούμε. Έχουμε καταντήσει να χάσουμε την πνευματικότητά μας, γιατί έχουμε. Βλέπουμε μόνο το υλικό πράγμα. Έχουμε μάθει να γινόμαστε ληστές, μας έχουν μάθει να είμαστε ληστές. Και δεν υπάρχει μόνο αυτή η ληστική πλευρά του εαυτού μας, αλλά υπάρχει και η πνευματική πλευρά του εαυτού μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι θρήσκος, ότι πιστεύω σε κάποια θρησκεία. Άθρησκος είμαι ούτως ή άλλως. Χωρίς αυτό να είναι, σημαίνει ότι είμαι άθεος. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ ενέργεια. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια υπέρτατη δύναμη? Βεβαίως και υπάρχει, και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε ξεχάσει με το πέρασμα των χρόνων. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η ζήτηση. Τρόμαξες από αυτές τις εμπειρίες που είχες? Στην αρχή ναι, πολύ. Απλά μετά βλέπεις ότι αυτό είναι το φυσικό μας. Δηλαδή, τρόμαξες σε σημείο που ήθελες παρέα μαζί σου στο σπίτι για να μπορείς να κοιμηθείς? Όχι, τρόμαξα εκείνη τη στιγμή που μου συνέβη. Μετά έχω συνηθίσει όλο αυτό το πράγμα και δεν τρομάζω. Όχι, δεν τρομάζω καθόλου. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Απλά το έχουμε ξεχάσει εμείς οι άνθρωποι. Σου έχει ξανασυμβεί? Ναι, έχει συμβεί αρκετές φορές, αλλά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν μου έχει ξανασυμβεί μετά. Αυτό μήπως πιστεύεις ότι είχε να κάνει σε συνάρτηση με την ψυχολογική σου διάθεση εκείνη τη δεδομένη καθόλου περίοδο? Γιατί ούτε κακά ήμουν ψυχολογικά, ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά, ούτε είχα πιει, ουσίες δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ήταν ότι ήμουν υπό την επίρρεια, ας πούμε, κάποιων πραγμάτων. Οπότε ήμουν πάρα πολύ φυσιολογικός και έγινε. Ίσως σημάδι ήταν για να. Σε ανύποπτο χρόνο. Σε ανύποπτο χρόνο, ναι. Ήταν πολύ παράξενο. Κάτι αυτό που δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει αυτό το αστρικό ταξίδι? Είχες επικοινωνία και με κάποιον που έφυγε από τη ζωή, δηλαδή? Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτά τα σημεία, και κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει σε αυτά τα σημεία. Ναι, γι' αυτό. Εγώ απλά είδα τον εαυτό μου από ψηλά. Δεν ήταν όνειρο, γιατί όταν ξυπνάς, ξέρεις την αίσθηση του όνειρου. Ξέρεις ότι έχεις δει όνειρο. Πολλές φορές ήταν... δεν το θυμάσαι. Και τις περισσότερες, γιατί βλέπουμε κάθε μέρα πολλά όνειρα. Αλλά εγώ ήμουνα. Πώς να σας το πω τώρα. Η συνείδησή μου, εγώ, να βλέπω τον εαυτό μου να κοιμάται, ας πούμε, και να. Έχω πάθει σοκ, γιατί ήταν απόλυτα αληθινό. Και ήταν ωραίο μετά όμως, γιατί βλέπεις τι υπάρχει μετά. Βλέπεις κάτι διαφορετικό. Ναι. Και αυτό σου δίνει ελπίδες. Δεν φοβάσαι το θάνατο πια, γιατί ο θάνατος είναι μια μετάβαση σε κάτι άλλο, στο φυσικό, στη φυσική μας υπόσταση. Δεν το φοβάσαι δηλαδή το θάνατο? Όχι καθόλου. Γιατί αυτή εδώ δεν είναι η φυσική μας υπόσταση. Η φυσική μας υπόσταση είναι μια άλλη μορφή. Μαθήματα ερχόμαστε να πάρουμε εδώ. Μορφή ενέργειας ή μορφή πάλι σε άλλο σώμα? Μορφή ενέργειας με συνείδηση όμως. Αυτά όμως που έχεις κατανοήσει, τα λες από μόνος σου ή συμβουλεύτηκες κάποιον ειδικό? Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχω διαβάσει και πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και όλα συγκλίνουν. Και αν διαβάσεις πολύ, βλέπεις και ότι οι θρησκείες συγκλίνουν επίσης. Έχοντας γίνει βέβαια. Έχοντας πέσει στα ανθρώπινα πλαίσια, φοβίζοντας τους ανθρώπους, που δεν ισχύει καθόλου κάτι τέτοιο. Κάποιες αλήθειες υπάρχουν βέβαια, γιατί έχω διαβάσει όλες τις θρησκείες που υπάρχουν. Αλλά είναι πράγματα, παιδιά, πάρα πολύ όμορφα. Που... Και έχει μοιραστεί αρκετός κόσμος κάτι παρόμοιο με σένα. Δηλαδή, έχουμε δει και ντοκιμαντέρ διάφορα. Και όσο προχωράμε, βλέπεις ότι πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και βρίσκουν αυτή την πλευρά στον εαυτό τους, την πνευματική πλευρά. Και όλο και περισσότερο βλέπεις και βρίσκεσαι σε συζητήσεις που οι άνθρωποι ψάχνουν και άλλα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, βλέπεις ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται ούτε στα χρήματα ούτε στον υλισμό. Και αυτό σιγά σιγά αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε για να στραφούμε. Σιγά σιγά και στην άλλη μας φύση, την πιο φυσιολογική. Γι' αυτό ξέρεις τι, όταν ασχολείσαι με αυτό και βλέπεις τι φύση έχεις και ποια είναι η φύση σου, δεν φοβάσαι το θάνατο, δεν αγχώνεσαι, βλέπεις πόσο περιστασιακά όλα αυτά. Οπότε, γιατί να σε αγχώσει ένας ρόλος στο θέατρο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βέβαια, είπες προηγουμένως ότι σαν ύποπτο χρόνος παρουσιάστηκε κάτι τέτοιο. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχεις δεχτεί και μια επιρροή από κάποιον φίλο, από κάποιο γνωστό που να μοιράστηκε μαζί σου κάτι παρόμοιο? Όχι, γιατί όταν έγινε αυτό που ήταν πριν 7 χρόνια, δεν ήταν τώρα. Έγινε χωρίς εγώ να έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και χωρίς να έχω μιλήσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα άρχισα να ασχολούμαι και να ψάχνω πάρα πολύ και να μιλάω με κόσμο.
Είσαι άνθρωπος με προκαταλήψεις. Δηλαδή, αφού σου συνέβη αυτό, πιστεύεις ότι έγινε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό? Ναι, βέβαια. Έχεις προκαταλήψεις εσύ σαν άνθρωπος? Σε τι πράγμα να έχω προκαταλήψεις? Γενικά, αν θα δεις, ας πούμε, μαύρη γάτα ή αν θα σου παρουσιαστεί κάτι. Όχι. Ή γενικά αν είσαι προληπτικός. Καθόλου. Πάντως πιστεύεις στα σημάδια, μάλλον θέλει να πει. Ότι πιστεύεις στα σημάδια που μας δίνει. Πιστεύω στα σημάδια, και δεν είναι εύκολο. Γιατί σημάδια υπάρχουν κάθε μέρα στη ζωή μας, δεν είναι εύκολο να τα δούμε. Εγώ δηλαδή δεν βλέπω εύκολα σημάδια. Αλλά ότι κάποια πράγματα γίνονται για να σου δώσουν κάτι και να σε πάνε ένα βήμα παραπέρα, αρκεί εσύ να το πιάσεις και να πας εσύ παραπέρα σαν άνθρωπος, υπάρχουν αυτά τα σημάδια. Τώρα προκατηλημένος δεν είμαι, ούτε προληπτικός είμαι σε καμία περίπτωση. Δηλαδή βάζω τσίχλα πίσω από αυτή. Ούτε. Γούρια, κάνω εθελεία στο σπίτι. Ούτε γούρια έχεις? Γούρια δεν έχω, όχι, όχι. Ούτε το τυχερό μου, ξέρω, κουκλάκι να έχω στην τσέπη ή το, αυτό το βραχιολάκι, ας πούμε. Εντάξει, όχι. Είπες δεν πιστεύεις, αλλά κομποσκίνη φοράς. Μου το έδωσαν στην Τίνο πριν ένα χρόνο που πήγα διακοπές. Άρα έχεις τώρα μια ανάγκη να πιστέψεις. Όχι, μου αρέσει αισθητικά, είναι πολύ ωραίο χρώμα. Γι' αυτό το άφησα. Αλλιώς δεν θα το άφησα. Να σου πω ότι ο ρόλος σου είναι ενός νέου ανθρώπου που προσκολάται σε μια μεγαλύτερη, ναι, για να αποκτήσει ένα συμβόλαιο σε ένα κινηματογραφικό στούντιο. Ναι. Το έχεις σκεφτεί εσύ ποτέ στη ζωή σου να το κάνεις σε... Να κολλήσω σε μια μεγαλύτερη γενιά. Ναι, ναι, ναι. Είσαι κάτι. Να εκμεταλλευτεί, να πάρει να κερδίσει κάποια ποτέ, πράγματα. Ποτέ, παιδιά, ποτέ. Ξέρεις, εγώ έχω το καλό, πιστεύω ότι είναι καλό, ότι δεν έχω κάνει δημόσιες σχέσεις ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω προσκοληθεί σε κάποιον άνθρωπο για να πετύχω κάτι. Αισθάνεσαι ότι έχει πληρώσει κάποιον, το κόστος όμως, να μην κάνεις δημόσιες σχέσεις. Αισθάνεσαι ότι έχεις πληρώσει το κόστος, να έχεις χάσει κάποιες δουλειές? Έχω πληρώσει το κόστος, γιατί έχω κάνει ίσως πράγματα τα οποία θα είχα κάνει πολύ πιο γρήγορα αν ανήκα σε κλίκες, ας πούμε. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Και δεν μπορώ να το κάνω γιατί είναι στη φύση μου. Ποτέ δεν θα πω να παρακαλέσω για κάτι, γιατί πιστεύω ότι είναι αναξιοπρεπές αυτό. Mm-hmm. Και είναι φθηνό. Δόξα τω Θεώ, τα πράγματα που έχω κάνει έχουν έρθει από μόνα τους, ανεβαίνοντας σιγά σιγά τα σκαλοπάτια με το σπαθί μου, θα ήθελα να πιστεύω, και με το σταυρό στο χέρι πολλές φορές. Δεν ήθελα να κάνω κάτι για να μου δοθεί κάτι. Δεν γουστάρω καθόλου αυτό. Αγαμέμνον, θέλω να σου μιλήσω. Ναι. Το όνομα του ρόλου είναι Chance. Ναι. Εντάξει, chance. Που σημαίνει τύχη. Ευκαιρία. Ευκαιρία. Εσύ είχες ευκαιρία στη ζωή σου. Νιώθεις τυχερός για αυτό που έκανες? Εγώ νιώθω πολύ τυχερός, αν και δεν πιστεύω στην τύχη. Πιστεύω ότι κάτι πράγματα γίνονται επειδή πρέπει να γίνουν. Τα προσδιορίζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και νομίζω ότι προκαλούμε την τύχη μας. Εγώ πάρα πολύ το πιστεύω αυτό. Αν δεις την πορεία της ζωής μου από τότε που ξεκίνησα από τη Σαλαμίνα, από όπου και κατάγομαι, μέχρι τώρα, ήταν όλο και έγινε όλο, όχι επειδή εγώ ανήκα κάπου, αλλά επειδή εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Και το σύμπαν, λέει, συνωμοτεί. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Ναι. Είχα έναν στόχο, πίστευα πάρα πολύ κάτι μέσα μου, είχα πάρα πολύ θετική ενέργεια και έγινε αυτό που πίστευα. Όλη η ιστορία της ζωής μου είναι αυτή. Είσαι έτοιμος για την πρεμιέρα την Παρασκευή? Ναι. Ποτέ να ξαναεπενθυμίσουμε λοιπόν. Ποτέ δεν είσαι έτοιμος, αλλά ναι, περιμένω. Πες μας να μην τα λέω εγώ, πες τα εσύ. Θα είμαστε λοιπόν για εσάς εκεί, το λέω που μας βλέπετε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε να μας τιμήσετε. 21 του μήνα μεθαύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα αρχίζουμε το Γλυκόπουλι της Νιώτης του Τέλεση Γουλίαμ στο Βασιλικό Θέατρο με την Κοραλία Καράτη, τον Ιάκωβο το Μιλωνά και 20 ακόμα ηθοποιούς εξαιρετικούς και σαν συναδέλφους και σαν ηθοποιούς στο Βασιλικό Θέατρο του Βασίλη του Νικολαίδη σκηνοθεσία. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη δουλειά και σας περιμένουμε. Γράφεις έτσι, πάρα πολύ ωραία, βλέπεις. Να μας πείτε. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία. Πάρα πολύ, παιδιά. Με το καλό να το κάλεσμα. Σας περιμένουμε, εννοείται, και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε που μας τίμησε με την παρουσία σου και καλή επιτυχία λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.